Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τους καλεσμένους μας βεβαίως για να συζητήσουμε τα ζητήματα που λέμε. Πολλά και ενδιαφέροντα. Γαλλικά ή ελληνικά προτιμάς? Και γαλλικά και ελληνικά. Γιατί... Να θες και τα δύο. Ε? Γιατί αφού αλληλοεπηρεαζόμαστε, λέει. Κυρία Βάκη, και η κυρία Βάκη και ο κύριος Κερδίκογλου. Και ο κύριος Κερδίκογλου από την Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Εξωτερικών. Έχει μια σημασία από αυτήν την άποψη που λες. Ναι, βέβαια. Θετική εξέλιξη η εκλογή Μακρόν, κυρία Βάκη. Είδα, πήρε και ο πρωθυπουργός τηλέφωνο, ανάσα σου λέει. Εντάξει, θετική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι εγώ τουλάχιστον αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη ανακούφιση που δεν έγινε πραγματικότητα ο εφιάλτης της ανόδου στην εξουσία της ακροδεξιάς, η οποία βλέπει το μετανάστη, τον ξένο σε εσωτερικό εχθρό, θα κατεδαφίζονταν όλες οι δημοκρατικές αξίες και τα δικαιώματα. Από την άλλη υπάρχει και μια ανησυχία, διότι βλέπουμε ότι η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Όχι ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία, διότι στο γύρο τότε που ήταν Σιράκ και μπαμπάς Λεπέν, να θυμηθούμε ότι ο πατέρας της είχε πάρει 18%. Το 35% είναι λίγο ανησυχητικό και σε μια χώρα η οποία έχει και εδραίες δημοκρατικές παραδόσεις. Σωστά. Μια χώρα η οποία γέννησε διαφωτισμό, νεωτερικά συντάγματα, ριζοσπαστικές παραδόσεις. Και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας να γυρνάει την πλάτη του. Αυτό επίσης η αποχή, κοιτάξτε, είναι επίσης είναι η μεγαλύτερο ποσοστό αποχής από το 1969 από ό,τι διάβαζα. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ανησυχητικό, με την έννοια, δεν ξέρω, είναι μια επιλογή καθαρότητας, να το πούμε έτσι. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία, κατά τη γνώμη μου, ουδείς δικαιούται να παραμείνει καθαρός και ουδείς δικαιούται να επικαλείται το επιχείρημα της χαμένης ψήφου ή ότι εγώ αρνούμαι να επιλέξω μεταξύ δύο κακών. Γιατί? Διότι το μεγαλύτερο κακό είναι το απόλυτο κακό. Μιλάμε για ένα νεοφασιστικό, ακροδεξιό κόμμα. Υπό αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μου, δεν χωρούσαν διλήμματα, μολονότι και εγώ τον κύριο Μακρόν ως ιδεολογικό αντίπαλο τον βλέπω. Έχει δοκιμαστεί πολιτική, του υπήρξε υπουργός. Ενστερνίστηκε νεοφιλελεύθερες απόψεις. Κάνατε μια διαδρομή και σε αυτό το Μελανσόν. Πήγατε από εδώ, πήγατε από εκεί. Τελικά βρήκατε δεν το είναι τηλέφωνο αυτό το θέμα. Εμείς θέλουμε. Εμείς βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική οδηγεί εμπολής και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Το ότι φτωχοποιείται η Ευρώπη, ότι υπερισχύει το δόγμα της λιτότητας. Επομένως, το ζητούμενο είναι μια άλλη Ευρώπη, δημοκρατική, με εναλλακτικές λύσεις. Και υπό αυτή την έννοια, καλό ήταν που δυνάμωσε και η αριστερά και πήρε ο κύριος Μελανσόν το ποσοστό που πήρε. Μάλιστα. Και μένει να δούμε. Όσον αφορά τα καθημάς, ο Μακρόν δήλωσε ότι είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης του χρέους. Ναι, ο Μοσχοβησί είπε ότι η εκλογή του σηματοδοτεί και την περαιτέρω ενδυνάμωση μιας παραδοσιακής φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας και μένει να δούμε τι θα γίνει. Να φανεί στην πράξη.